Δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο της Δράμας. Έχει πρόβλημα η πόλη. 3 κρεβάτια μεθ είχε προ της, του δεύτερου κύματος. Ναι. Έχει 12 κρεβάτια μεθ τώρα. Έχουμε 12 κρεβάτια εντατικής θεραπείας, τα οποία είναι από την πρώτη στιγμή καλυμμένα COVID. 3 κρεβάτια μεθ είχε προ της, του δεύτερου κύματος. Ναι. Έχει 12 κρεβάτια μεθ τώρα. Φωνάζουμε εδώ και μήνες για την υποστελέχωση την οποία έχουμε σε τραγικά επίπεδα, όταν μιλάμε για πληρότητα 50% και νέες οργανικές θέσεις στο νοσοκομείο της Δράμας εδώ και χρόνια. Δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο της Δράμας, έχει πρόβλημα η πόλη. Και έχουμε αναπτύξει στο χειρουργείο μας 4 κρεβάτια ως μεταβατικό στάδιο, όπου διασωληνώνονται ασθενείς για να μεταβούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχει 2 πνευμονολόγους, 3 παθολόγους, 3 αναισθησιολόγους. Από τις 11 οργανικές θέσεις παθολόγων που υπάρχουν, υπηρετούν μόνο 4, από τους οποίους οι 2 αυτή τη στιγμή είναι εκτός υπηρεσίας γιατί νοσούν. Έχει επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό. 105 συνάδελφοί μου από το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή νοσούν. Δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο της Δράμας. Έχει πρόβλημα η πόλη. Φωνάζουμε εδώ και μήνες για την υποστελέχωση την οποία έχουμε. Γιατί πέρασαν 8 μήνες από το πρώτο κύμα και παρόλα αυτά βλέπετε ότι φτάσαμε στο σημείο να ψάχνουμε να βρούμε κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Ιδιαίτερα στο νοσοκομείο της Δράμας η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Προφανώς και υπάρχουν τεράστιες ευθύνες γι' αυτό. Έγινε μια μείωση περίπου 40%, δηλαδή κατεβήκαμε περίπου στα 7.800.000. 250 περίπου συνάδελφοί μου αποχώρησαν από το νοσοκομείο τα τελευταία 12 χρόνια και έγινε μια πάρα πολύ μικρή αναπλήρωση όλου αυτού του προσωπικού που έχει αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης. Εδώ υπάρχουν ευθύνες και της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία έκανε σχεδόν μηδανικές προσλήψεις στο νοσοκομείο της Δράμας. Παρέμεινε χαμηλός ο προϋπολογισμός σε ένα παλαιωμένο νοσοκομείο επαρχιακό και σήμερα φαίνεται ξεκάθαρα αυτό το κενό που δημιουργήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια και φυσικά και η σημερινή κυβέρνηση έρχεται να συνδράμει και αυτή στη μη στελέχωση του νοσοκομείου, στη μη χρηματοδότησή του, συντηρώντας αυτή την κατάσταση και μάλιστα οδηγώντας και σε χειρότερες καταστάσεις. Αντί να καλυτερεύουμε το σύστημα υγείας και να το ενισχύουμε, να πηγαίνουμε σε χειρότερες καταστάσεις χρόνο με το χρόνο. Ιδιαίτερα στο νοσοκομείο της Δράμας η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Προφανώς και υπάρχουν τεράστιες ευθύνες γι' αυτό. Δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο της Δράμας. Έχει πρόβλημα η πόλη. Δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο της Δράμας.